Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν αυτοκίνητα και φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων, με τις ώρες αναμονής για διέλευση από το σταθμό να πολλαπλασιάζονται, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι στο σταθμό καταγγέλουν σοβαρή υποστελέχωση που τους εμποδίζει να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Να σημειωθεί ότι φέτος το καλοκαίρι υπήρξε αύξηση των επισκεπτών που δήλθαν από το συνοριακό σημείο, με τον αριθμό μόνο των διερχόμενων ΙΧ αυτοκινήτων να ανέρχεται στις 14.000 ημερησίως σε πολλές περιπτώσεις. Αν και το καλοκαίρι τελείωσε, πράγματι τα προβλήματα στο συνοριακό σημείο διέλευσης των Κήπων συνεχίζονται. Η διέλευση και η κίνηση τις καθημερινές σαφώς και είναι ελαττωμένη, πλην όμως τα Σαββατοκύριακα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αφού όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το συγκεκριμένο σημείο ουσιαστικά είναι το μοναδικό σημείο διέλευσης από την Ανατολή προς την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε εσείς αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, τα τελευταία δύο χρόνια οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, μας επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα για τις μίνι διακοπές τους. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το χώρο εδώ, ο οποίος δεν αρμόζει για μια ευρωπαϊκή χώρα. Δυστυχώς δεν βλέπουμε λύσεις σε ό,τι αφορά το κτηριακό. Εκεί όμως που σίγουρα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις είναι στο προσωπικό, στην αύξηση του προσωπικού. Με βάση τη συνθήκη Σέγγεν και το πώς θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο σημείο, όσον αφορά το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου Κήπων, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρίσκονται περίπου 100 άτομα εδώ. Αντί για τα 100 άτομα, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στους 40 και λίγο κάτω από τους 40. Οι βάρδιες των αστυνομικών αποτελούνται από 5 με 6 άτομα κάθε φορά, ενώ των τελωνιακών υπαλλήλων από 4 με 5 και στις δύο περιπτώσεις πάντως και σύμφωνα με τους ίδιους, ο αριθμός θα έπρεπε τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα το πρόβλημα της υποστελέχωσης αναμένεται να οξυνθεί, καθώς το τουρκικό τελωνίο αναμένεται να κατασκευαστεί νέος χώρος που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά φορτηγά. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει την πίεση στην ελληνική πλευρά των συνόρων, δεδομένου και του ότι στο τελωνίο των Κήπων λειτουργούν 4 μόνο διάδρομοι ελέγχου. Τις τελευταίες μέρες από 1 Οκτωβρίου το προσωπικό του τμήματος των Κήπων είναι μειωμένο κατά κάποια άτομα. Μας έχουν φύγει για άλλες υπηρεσίες. Πλην όμως τις επόμενες μέρες έχουμε τη δέσμευση από τον ταξίαρχο, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ότι θα επανέλθουν αυτά τα άτομα. Περιμέναμε να είχε λυθεί από την πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Μια αναδιάρθρωση που την επιζητούσαμε και εμείς ως εργαζόμενοι, πλην όμως δεν ήταν αυτό που φανταζόμασταν. Και αυτό γιατί? Γιατί η αναδιάρθρωση δεν έγινε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και αυτές τις προτάσεις που είχαν γίνει από τις υπηρεσίες. Για μια ακόμη φορά θα πω, το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, το Σημείο Διέλευσης Κήπων, έχει αλλάξει και δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 και το 80, όπου τότε ίσως 30 αστυνομικοί και 20 τελωνιακοί να ήταν αρκετοί. Θα πρέπει να δούνε το πρόβλημα των Κήπων και η φυσική μας ηγεσία, αλλά και οι τοπικοί παράγοντες, να ασχοληθούν σοβαρά. Να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τους τελωνιακούς υπαλλήλους, το ζήτημα της υποστελέχωσης επανέρχεται με αφορμή την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ελέγχου X-Ray που θα εγκατασταθεί στο σταθμό των Κήπων μέχρι το τέλος του 2017. Αφενός, η εγκατάσταση του μηχανήματος θα καταστήσει πιο εύκολο και αποτελεσματικό το έργο των τελωνιακών, δεδομένου του ότι οι Τούρκοι τελωνιακοί διαθέτουν εδώ και χρόνια τον εν λόγω εξοπλισμό, αφετέρου όμως κρίνεται ζωτική σημασία η ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό. Η κίνηση το τελευταίο διάστημα στο τελωνίο μας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, συνεχίζει να είναι αυξημένη τόσο κατά την είσοδο με Τούρκους εκδρομής, όσο και με Έλληνες που ταξιδεύουν το Σαββατοκύριακο στη γείτονα χώρα. Σίγουρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα θα παρατηρούνται τέτοιες μέρες με αυξηνόμενη κίνηση και κάποιες καθυστερήσεις. Οι υπάλληλοι που χρειαζόμαστε είναι 15 υπάλληλοι. Η δέσμευσή τους είναι ότι θα προσπαθήσουν να μας τελεχώσουν με το ανάλογο προσωπικό.